Ο πατέρας μου σε προηγούμενο βίντεο είχε συναρμολογήσει μια καρέκλα γραφείου και νομίζω ότι κάτι έκανε. Εγώ θα αποδείξω ότι μπορεί να το κάνει και ένα παιδί αυτό. Εδώ πέρα έχουμε το κάθισμα της καρέκλας, το μαξιλαράκι του και εδώ πέρα είναι τα πράγματα που θα συναρμολογήσουμε. Εμείς τώρα θα κάνουμε στην άκρη το κάθισμα και το μαξιλαράκι και θα αρχίσουμε να συναρμολογούμε. Πρώτα θα ανοίξουμε το κουτί και μετά θα ψάξουμε το χαρτί με τις οδηγίες. Το χαρτί έχει κάποια στάδια. Θα ξεκινήσουμε εμείς από το πρώτο και πάει λέγοντας. Εντάξει, τόσα Lego έχω φτιάξει. Αυτό θα μας δυσκολέψει. Πρώτα θα βγάλουμε τα νάιλον από όλα. Έχω βγάλει όλα τα κομμάτια και από ό,τι φαίνεται εδώ, αυτό εδώ πέρα είναι το κέντρο και θα του ενώσουμε τα πόδια. Ας αρχίσουμε. Τρίτο βήμα. Τέταρτο. Λοιπόν, εδώ λέει να, στην προηγούμενη σελίδα έλεγε να το γυρίσουμε και εδώ λέει αυτό εδώ πέρα το κομμάτι δεν χωράει. Εδώ το κομμάτι το βάζουμε εδώ. Μετά παίρνουμε αυτό το κομμάτι και βγάζουμε το παπάνω και το πετάμε σε σκουπίδι. Για μετά. Ύστερα το βάζουμε μέσα. Δεν μας λέει κάτι να διαβάσουμε. Δεν υπάρχει στα ελληνικά νομίζω. Υπάρχει. Δεν μας αφορά. Μετά βγάζουμε και το κάθισμα. Θα ανεβάσουμε αυτό εδώ πέρα πάνω και θα κατεβάσουμε.
ανεβάσουμε το κάμπο. Ύστερα θα το ανοίξουμε. Και συνεχίζουμε. Ανοίξουμε αυτό σε 4 βίδες. Κάνουμε εγώ λέω την πρώτη βίδα και να συγχύσουμε. Κάνουμε την αρχή με το χέρι. Τελειώσαμε τα βήματα, μένει μόνο να ενώσουμε το κάτω με το πάνω και γι' αυτό θα χρειαστεί να αδειάσουμε τον μπάγκο. Κατεβάζουμε τα πόδια κάτω και αυτό θα βγει από πάνω. Βάζουμε και το μαξιλαράκι. Και έτοιμη. Η καρέκλα αυτή ήταν πανεύκολη. Ήταν παιχνιδάκι για μένα επειδή ήμουν και ο πρώτος. Τώρα εσύ νομίζεις ότι κάτι έκανες. Πάρ' την καρέκλα σου και φύγει. Θα σου δείξω εγώ πώς τη φτιάχνω. Έτσι γίνονται δουλειές. Μπαμ μπαμ. Εντάξει, καλά τα πήγες και εσύ. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Να είστε καλά και, να τα ξαναπούμε. Και θα τα ξαναπούμε. Γεια! Γεια! Αυτός εδώ είναι ο Έιθαν. Η μουσική που ακούτε είναι δικιά του. Είναι φίλος μας και έχει γράψει αρκετά τραγούδια. Η χρήση των εργαλείων μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Ο τρόπος που εγώ χρησιμοποιώ τα εργαλεία είναι βάση προσωπικής εμπειρίας. Για την ορθή χρήση τους συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αυτό είναι το κανάλι μας. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε τώρα.